Η σχολή αντιμετωπίζει το σύνολο των επιχειρήσεων τη δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ μέσα σε λίγους μήνες, με τους εμπόρους να προειδοποιούν για νέα λουκέτα στην αγορά. Αρκετοί καταστηματάρχες έχουν ήδη απορροφήσει την αύξηση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως πλέον οι προσφορές είναι το μόνο όπλο για την επιβίωσή τους. Στη Θεσσαλονίκη, ο Εμπορικός Σύλλογος προτρέπει τα μέλη του όχι μόνο να απορροφήσουν την αύξηση, αλλά να χαρίσουν το σύνολο του ΦΠΑ. Να δώσουμε στους καταναλωτές που μας προτιμούν αυτές τις μέρες, 10 μέρες πριν από την έναρξη των εκτόσεων, τη δυνατότητα να αγοράσουν τουλάχιστον χωρίς να επιβαρύνονται στο σύνολο του ΦΠΑ. Δηλαδή, είναι προσφορές με μίνιμουμ 23%. Την αύξηση του ΦΠΑ την απορροφήσαμε όλοι εμείς στα μαγαζιά, οι μικρές επιχειρήσεις, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Πολλές επιχειρήσεις ήδη προγραμματίζουν πενθήμερες ή δεκαήμερες προσφορές, ζητώντας όμως καθαρές μειώσεις τιμών και από τις μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου. Μπαίνοντας ΦΠΑ σε πάρα πολλές δραστηριότητες, θα αφαιρέσει εισόδημα από τις τσέπες των ανθρώπων που μπαίνουν στα μαγαζιά μας, το οποίο είναι ήδη πιεσμένο. Σύμφωνα με στοιχεία επιχειρηματικών συλλόγων, η κατάσταση στην αγορά είναι ήδη αρκετά επιβαρημένη. Συνολικά, 65.000 επιχειρήσεις απειλούνται με κλείσιμο στο προσεχές διάστημα, καθώς δεν μπορούν να αποπληρώσουν δάνεια ύψους 8,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει μελετηθεί η ελαστικότητα της αύξησης του ΦΠΑ. Όταν αυξάνει το ΦΠΑ κατά 2% σε μια χώρα με τεράστια φοροδιαφυγή, και αυτό παράλληλα μειώνει τον τζίρο των καταστημάτων κατά 5%, τελικά και ο μέσος πολίτης έχει λιγότερα λεφτά στην τσέπη του και το κράτος εισπράττει τελικά λιγότερα λεφτά. Πάντως, μετά από τις έντονες πιέσεις του επιχειρηματικού κόσμου και την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, επισπεύδεται από σήμερα η καταβολή των επιστροφών ΦΠΑ. Για επιστροφές μέχρι και 30.000 ευρώ θα επιστρέφεται το 90% του ποσού χωρίς προσωρινό έλεγχο.